Με έως και 11-πλάσια ταχύτητα τρέχει η ακρίβεια στην Ελλάδα συγκριτικά με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, καθώς οι επιμέρους αυξήσεις, κυρίως στα τρόφιμα, είναι πολλαπλάσιες από άλλες χώρες. Είναι πιο φθηνά τελικά έξω. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά δυστυχώς εδώ είναι πιο ακριβά, ενώ η μισθή είναι πιο χαμηλή. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν πως τον Ιανουάριο οι τιμές στα τυριά στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν 0,4%, ενώ στην Ελλάδα 4,5%, δηλαδή 11 φορές επάνω. Και αν στα τυριά είχαμε την τέταρτη υψηλότερη αύξηση σε όλη την Ευρώπη, γενικώς στα τρόφιμα η Ελλάδα κέρδισε αργυρό μετάλλιο πληθωρισμού, με 8,3%, όταν στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ήταν 5,3%. Κάποια προϊόντα έχω σταματήσει να τα παίρνω ή τα αλλάζω με άλλα που είναι φτηνότερα. Χυμούς, γάλα. Στο χοιρινό, η Ελλάδα κατακτά τη θέση της πέμπτης ακριβότερης χώρας στην Ευρώπη, με αυξήσεις 10,8%, όταν στην Ευρωζώνη οι αυξήσεις ήταν 6,4%. Αντίστοιχα στα φρούτα, η χώρα μας βγαίνει δεύτερη ακριβότερη, με αυξήσεις 14%, όταν στην Ευρωζώνη οι αυξήσεις ήταν κάτω από 10%. Το καλάθι του νοικοκυριού απέδωσε σε έναν βαθμό. Συνεχίζει και εφαρμόζεται. Η μόνιμη μείωση τιμής απέδωσε σε έναν άλλον βαθμό. Όλα αυτά είναι αυτά που λέμε τα προσωρινά, όπως είναι και προσωρινή στήριξη με κάποια επιδόματα. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία διέσωσε μια διαλυμένη οικονομία, κατάφερε να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Στα λαχανικά, η Ελλάδα είδε αυξήσεις 14% τον Ιανουάριο, που ήταν η πέμπτη χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη, όταν η Ευρωζώνη είδε 10,5% αυξήσεις στα λαχανικά. Χειρότερη είναι η κατάσταση στο ελαιόλαδο, όπου η Ελλάδα κερδίζει αργυρό μετάλλιο ακρίβειας με 67,4% αυξήσεις, την ώρα που ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ήταν μόλις 50,7%.